κύριε Υφυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, ο σκοπός του κάθε νομοθετήματος είναι να ενισχύσει και όχι να απομειώσει τη δημόσια πίστη, ώστε να μην εκτίθενται οι πολίτες σε ανακριβείς δηλώσεις που αποτελούν περιεχόμενο πράξεων και να μην οδηγεί τελικά αυτό το νομοθέτημα στην κατεδάφιση των εγγυήσεων του δικαιοδοτικού συστήματος. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν δημιουργούνται τόσο σοβαροί κίνδυνοι στις συναλλαγές. Έχουμε προτείνει ως Πλεύση Ελευθερίας να εισαχθεί η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων στα συμβόλαια αγοραπολισίας προκειμένου για τη διευκόλυνση των πολιτών και την περαιτέρω ασφάλεια. Διατηρούμε όμως σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη δημιουργία ενός νεοπαγούς εγγράφου που καλείται πράξη δικηγόρου και ενδύεται τον χαρακτήρα δημοσίου εγγράφου με τη θεώρηση του γραμματέα του αρμοδίου ειρηνοδικείου, που δεν έχει την παραμικρή κατάρτιση επί του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδοχών κληρονομιάς επί του προκειμένου, με την επικύρωση εγγράφου που ενθηκεύει σοβαρές ένωμες συνέπειες τόσο για τον λειτουργό δικηγόρο όσο και για τον πολίτη. Σε σχέση με την κατάρθρο προσέγγιση, στο άρθρο 1, στον σκοπό, η αποφόρτιση των δικαστηρίων από διαδικασίες που μπορούν με πρόσφορο τρόπο να διενεργηθούν από τους δικηγόρους μέσω της μεταφοράς ύλης από τα δικαστήρια με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική ολοκλήρωση νομικών ενεργειών και κατ' επέκταση την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης είναι ο σκοπός του παρόντος νόμου. Για ποια επιτάχυνση μιλάμε όταν και για ποια αποφόρτιση δικαστηρίων όταν οι γραμματείς των ειρηνοδικείων θα κληθούν να ανταπεξέλθουν σε νέα καθήκοντα, δημιουργώντας ακόμα και ζήτημα χώρου ως προς τα νέα αρχεία που θα πρέπει να δημιουργηθούν και ως προς την κατάρτισή τους για ένα νέο πεδίο στο οποίο δεν έχουν καμία εξοικείωση θεωρώντας πράξεις δικηγόρων. Άμεση δεν θα μπορεί να είναι λοιπόν για αντικειμενικούς λόγους, στον βαθμό που η πολιτεία δημιουργεί από την οσιρή πολυνομία με τους νόμους των αυθαιρέτων και τους νόμους φορολογικής φύσης που έχουν διαμορφώσει ένα ναρκοθετημένο πεδίο και είναι αδύνατο να αποτελέσουν αντικείμενο σεμιναριακής εκπαίδευσης τόσο πολύ σύνθετα και τόσο πολύ αντιφατικά πολλές φορές ζητήματα που δημιουργούν. Αποτελεσματική δεν μπορεί επίσης να είναι η απονομή δικαιοσύνης με την ολοκλήρωση νομικών ενεργειών. Και δεν θα είναι γιατί το αποτέλεσμα δημιουργίας εσφαλμένων τίτλων θα επιφέρει τεράστια προβλήματα στην ελαττωματική δήθεν εξυπηρέτηση του πολίτη και του δικαίου αναφορικά με τα εμπράγματα δικαιώματα και την απεικόνισή τους τόσο στο ε9 όσο και στα ιδιωτικά έγγραφα που θα ενδυθούν το περίβλημα δημοσίου εγγράφου με θεώρησή τους από τον γραμματέα του ειρηνοδικείου. Στο άρθρο 3, κατατροποποίηση του άρθρου 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια επισφάλεια ως προς την απόδειξη ηλεκτρονικής παραλαβής όταν ο δικηγόρος ενημερώνεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου στην παράγραφο 2 με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γιατί δεν είναι οπωσδήποτε βέβαιο ότι θα παραλάβει έγκαιρα το μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση που δεν υπάρχει, κυρίως στην περιφέρεια αυτό υφίσταται πάρα πολύ συχνά, δεν υπάρχει διασύνδεση με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ. Η προθεσμία που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο 2 των 30 ημερών θεωρούμε ότι είναι ασφικτική για τον δικηγόρο και με την παράγραφο 4 σαφώς υποτιμάται ως λειτουργός της δικαιοσύνης με τον τρόπο που καλείται να ανταπεξέλθει σε όλη αυτή τη διαδικασία του κληρονομητηρίου. Στο άρθρο 4 και επόμενα, θα πω ότι μιλάτε και πάλι για πράξεις δικηγόρου, που είναι ένα νεοπαγές μόρφωμα που επιχειρεί την απαξίωση του δημοσίου εγγράφου, εισάγοντας αγγλοσαξονικό δικαίου πνεύμα, σε αντίθεση με το δικαιοικό σύστημα της χώρας μας, δεδομένου ότι ο δικηγόρος δεν συντάσσει πράξεις, αλλά ιδιωτικά έγγραφα, καθώς δεν είναι δημόσιος λειτουργός που συντάσσει δημόσια έγγραφα, αλλά συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Επιπλέον, δημιουργείται πρόσθετη εργασία στα καθήκοντα των δικαστικών υπαλλήλων, απορριθμίζοντας τη λειτουργία των δικαστηρίων.
Ανακύπτει επίσης μέσα από τις διατυπώσεις όλων των επόμενων άρθρων ένα ζήτημα από τις διατυπώσεις για το αν κάνει να ζητάει να διατάσει ο δικηγόρος την έκδοση εγγράφων. Αυτό δείχνει μια παλινδρόμηση του σχεδιαστή νομοθέτη σχετικά με την απονεμόμενη εξουσία στον δικηγόρο, τον οποίο άλλοτε εξισώνει με ιονή δικαστή και άλλοτε αμφιβάλλει ως προς τα όρια άσκησης της εξουσίας που του δίνει, και εδώ μπορεί κανείς να επικαλεστεί ως δικαιολογημένα τα σχόλια από τη διαβούλευση στο ότι με το παρόνομο σχέδιο ούτε τα δικαστήρια που συμφορείται, ούτε την επαγγελματική ομάδα των δικηγόρων μεταλλάσσεται, απλά αμβλύνεται το αποτέλεσμα οξέων αντιδράσεων των δικηγόρων τόσο για τη φορολογική αντιμετώπιση του κλάδου και για την ασφαλιστική, όσο και για τους νέους ποινικούς κώδικες με το πρόσφατο νομοθέτημα του νόμου 5090. Το δικαίωμα επίσης των πολιτών σε ασφαλείς συναλλαγές δεν μπορεί να είναι ζήτημα ύλης και συναλλαγής μεταξύ του Υπουργείου και του επιστημονικού κλάδου, όπως συνομολογήσατε πριν από λίγο στη διάρκεια ακρόασης των φορέων. Να περάσω στο άρθρο 11. Σε σχέση με τις αποδοχές κληρονομιάς, σύμφωνα με τη ρητή και σαφή διάταξη του άρθρου 1195 του Αστικού Κώδικα, η μεταγραπτέα αποδοχή κληρονομιάς ή κληροδοσίας πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο. Σύμφωνα με το άρθρο 255 του νόμου 4.700 του 2020, δημόσια έγγραφα είναι όσα έχουν συνταχθεί είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό κατά την άσκηση από αυτούς δημόσιας υπηρεσίας ή λειτουργίας. Άρα, δημόσιο έγγραφο θα αποτελεί αποδοχή κληρονομιάς που θα υπογράφεται ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου, εφόσον ο ίδιος ο γραμματέας φέρει την ευθύνη για την τήρηση της νομιμότητας και για την προσάρτηση σε αυτήν των απαιτουμένων εγγράφων, πιστοποιητικών, ένφια με ορθή αποτύπωση του ακινήτου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Είναι προφανές ότι σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετείται η σκοπιμότητα της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων με την παραπάνω ρύθμιση, το αντίθετο μάλιστα, εφόσον με τη συγκεκριμένη διάταξη θα υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση των γραμματέων των δικαστηρίων, οι οποίοι ήδη με τις υπάρχουσες αρμοδιότητές τους καθυστερούν υπερβολικά. Το παλαιότερο πείραμα της σύνταξης αποδοχών κληρονομιάς ενώπιον γραμματέων ειρηνοδικείων ακόμη ταλαιπωρεί τους πολίτες που, όταν καλούνται να τις χρησιμοποιήσουν ως τίτλο κτήσης, διαπιστώνεται ότι είναι απαραίτητη η επανάληψή τους και η διόρθωσή τους με συμβολογραφικές πράξεις. Προφανώς αυτοί που τις συνέτασαν δεν είχαν την αναγκαία εξειδίκευση, όπως σίγουρα δεν την έχουν και τώρα. Επίσης, είναι απορίας άξιων πώς το δημόσιο επιλέγει να απολέσει πόρους λόγω μη ορθής αποτύπωσης του ένφια των κληρονομουμένων και των κληρονόμων, εφόσον η μη τήρηση των διατάξεων δεν θα ελέγχεται και δεν θα υποδεικνύονται οι απαιτούμενες διορθώσεις του Ε9 πριν την υπογραφή των δηλώσεων αποδοχής κληρονομιάς, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα ανάλογης πρόβλεψης ελέγχων και επιβολής προστήμων στους γραμματείς των δικαστηρίων της κληρονομιάς που θα φέρονται ως συντάκτες των εν λόγω εκθέσεων δηλώσεων, ούτε φυσικά στους δικηγόρους οι οποίοι θα συμπαρίστανται και οι οποίοι δεν θα πρέπει να μένουν απροστάτευτοι μπροστά σε όλη αυτή τη λέλαπα των ενόμων συνεπειών που θα δυσχεράνουν τη θέση των πολιτών. Δεν είναι ζήτημα χειρισμού της πλατφόρμας My Property, η σωστή συμπλήρωση δηλώσεων φόρου κληρονομιάς. Επάγεται ένομες συνέπειες για τους συμβαλωμένους, μείζονος σημασίας για την περιουσία τους. Το εν λόγω άρθρο 11 προμηνύει αναστάτωση στις μικρότερες ιδίως κοινωνίες με τον ψευδοανταγωνισμό των ελευθερών επαγγελματιών να επισκιάζει την ασφάλεια δικαίου και την με μαθηματική ακρίβεια δημιουργία πρόσφορου εδάφους για αδόκητες συμπεριφορές σε βάρος δημοσίων λειτουργών συμβολιογράφων, κυρίως από μεγάλες δικηγορικές εταιρείες που, υποφθαλμιώντας την ανάληψη ύλης, θα βάλουν κατά μικρών συμβολογραφικών γραφείων που επιβιώνουν ειδικά στην περιφέρεια χωρίς υπαλλήλους, οπότε και θα καταλήξουν σε παραίτηση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς απαιτεί οπωσδήποτε πολύ εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Και η εσφαλμένη δήλωση θα επιφέρει πολύ δυσμενείς συνέπειες για τον πολίτη, είτε απώλεια φορολογικών εσόδων του δημοσίου. Η αναλογική αμοιβή που προβλέπεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης για τους δικηγόρους και όχι στο ίδιο το σχέδιο νόμου, επί του αντικειμένου της αποδοχής κληρονομιάς αναλογική αμοιβή, δηλαδή σε μια πολύ μεγάλης αξίας κληρονομιά θα πληρώνονται αναλογικά, αν έχω αντιληφθεί σωστά,
Αυτό είναι κάτι που θα δημιουργήσει πρόσθετα έξοδα στους πολίτες και θα δυσχεράνει τη διαδικασία επίσης, γιατί θα πρέπει να αναζητούν διαρκώς την καταλληλότερη προσφορά και το νόμιμο δικαίωμά τους, που είναι η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του κληρονομικού δικαιώματος, να τελεί τελικά σε αμφισβήτηση για το κατά πόσο ένας λειτουργός μπορεί να το υπηρετήσει χωρίς να έχει ως κριτήριο την οικονομική του απολαβή. Θα ήθελα καταληκτικά να μιλήσω για τις ένορκες βεβαιώσεις, γιατί είναι σημαντικό να το λάβετε υπόψη σας στο άρθρο 16. Η παράσταση σε ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολογράφου ή δικηγόρου ρυθμίζεται στο ποσό των 75 ευρώ. Εδώ να θυμίσω σε εσάς, κύριε Υπουργέ, ότι η κύρια αμοιβή του δικηγόρου, η ωριαία, είναι 80 ευρώ. Συνεπώς, πώς θα συμβιβάζεται αυτού του είδους η ρύθμιση με αυτό που ορίζει ο κώδικας δικηγόρων, και αντίστοιχα η αμοιβή συμβολογράφου, που σπάνια νομίζω ότι καταρτίζεται τέτοιου είδους έγγραφα όταν μπορεί ο πολίτης να τα κάνει ανέξοδα στο ειρηνοδικείο, έχει να κάνει με τον αριθμό των φύλων, και αυτό είναι ρυθμισμένο βάσει υπουργικής απόφασης. Συνεπώς, θεωρώ τελείως άστοχο, θεωρούμε ότι είναι η αποσυμφόρηση δήθεν των δικαστηρίων και η επιτάχυνση της δικαιοσύνης με την αφαίρεση αυτού του είδους της διαδικασίας από τα ειρηνοδικεία. Θα επομιστεί ο πολίτης ένα έξοδο το οποίο είναι τελείως δυσανάλογο της παροχής που ζητά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αντίθετα, σε σχέση με τα γραμμάτια προείσπραξης των δικηγόρων σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η πολιτεία δυστυχώς δεν έχει προβεί στην αναθεώρηση της αξίας τους, με συνέπεια πραγματικά ο κλάδος, ο οποίος είναι πολυπληθής, να βρίσκεται σε πάρα πολύ δεινή θέση, και εξαιτίας αυτού ο μεγαλύτερος όγκος των ανασφάλειας των ελευθέρων επαγγελματιών ανήκει στο δικηγορικό επάγγελμα. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σας απασχολήσει, όχι σε επίπεδο κλονισμού της δημόσιας πίστης και του δικαιοδοτικού μας συστήματος, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο. Πώς διαφορετικά μπορείτε να ενισχύσετε τους δικηγόρους και την ύλη που εκείνοι αναλαμβάνουν, αυξάνοντας εκείνα τα γραμμάτια προείσπραξης μέσα από υποθέσεις που έχουν ή αναλαμβάνουν, έχουν ήδη αναλάβει, όχι με τον ρόλο ιονή δικαστών, αλλά μέσα από το ρόλο τους. Αυτόν που ήδη έχουν ως άμεση δημόσια λειτουργία στη λειτουργία της δικαιοσύνης, που δεν συντάσσουν δημόσια έγγραφα, αλλά ιδιωτικά έγγραφα. Επιφυλάσσουμε να συμπληρώσω ορισμένα ακόμα στην δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου μας και κατά τα λοιπά στην ολομελία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και την ανοχή.